Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην Επισκόπηση. Σήμερα Δευτέρα, 19 Ιουλίου, με Αλέξανδρος Κλώσσας και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα όπως αυτή καταγράφεται μέχρι αυτή την στιγμή. Είναι ίσως δύσκολο να συζητάμε κάθε λίγο για μια νέα γυναικοκτονία, για μια νέα δολοφονία, για ένα νέο έγκλημα ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά, ακριβώς με τις ίδιες συνθήκες, ακριβώς με το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά ήταν στη Φολέγανδρο, αυτή τη φορά ήταν ένα νεότερο ζευγάρι που δεν ήταν παντρεμένοι με έναν άνθρωπο που σκότωσε μια νεαρή γυναίκα, γιατί όπως είπε ο ίδιος, στράβωσε η φάση. Το ζήτημα είναι να μάθουμε στα αγόρια μας, το έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε, να σέβονται τους συντρόφους τους, να μάθουμε στα αγόρια μας να λειτουργούν διαφορετικά. Να μάθουμε στα αγόρια μας ότι η πατριαρχία είναι κατάλοιπο μιας άλλης κοινωνίας που δεν θα πρέπει να υπάρχει και ότι αν έμαθαν ότι μπορούν να διαφεντεύουν τις γυναίκες, έχουν κάνει κάτι λάθος. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Δεν υπάρχει ούτε κομματική ταυτότητα, ούτε πολιτική ιδεολογία, ούτε τίποτα πίσω από αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι σε όλους τους χώρους της κοινωνίας και δυστυχώς αυτά είναι απλά το αποκορύφωμα όσων μπορεί να συμβαίνει δίπλα μας στην κοινωνία. Οι λεπτομέρειες από την υπόθεση θα τα δούμε στην συνέχεια, αλλά το αποτέλεσμα είναι πάντα ίδιο. Μια γυναίκα δολοφονείται από έναν άνδρα γιατί αυτός θεωρεί ότι η γυναίκα είναι κτήμα του και μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει και γι' αυτό θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε διαφορετικά στην κοινωνία. Κατά τα λοιπά, ο κορονοϊός παραμένει εδώ δυστυχώς και η πανδημία επελάβνει, τα κρούσματα ανησυχούν, πλέον η τουριστική κίνηση έχει μεταφέρει το κέντρο του κινδύνου στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και με ό,τι αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, καθώς τα νησιά μας, όπως ό,τι και να λέμε, δεν είναι τόσο θωρακισμένα ώστε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο κρούσμα όταν, για παράδειγμα, περιμένουμε σε τουρίστες άλλη μια Ελλάδα τώρα και στις καλές εποχές άλλες δύο Ελλάδες σε αριθμούς να μας επισκεφθούν. Σίγουρα τα νησιά μας δεν είναι θωρακισμένα ώστε να αντιμετωπίσουν υγειονομικές κρίσεις. Αυτό φάνηκε και στη Μύκονο και σε άλλα νησιά με αποτέλεσμα να έχουμε αυστηρά μέτρα στη Μύκονο και από την άλλη να έχουμε και παράπονα από τη Μύκονο και να μπαίνει και σε κίνδυνο η τουριστική εικόνα της χώρας στα μέσα του καλοκαιριού, εκεί που θεωρητικά περιμέναμε να αυξηθεί λίγο η κίνηση. Εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα εδώ στην Ελλάδα και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο Ερντογάν είναι στα κατεχόμενα και προκαλεί λίγο πριν από την μαύρη επέτειο του Ατήλα, προκαλεί λέγοντας ότι δεν αλλάζει τίποτα, μιλώντας για δύο κράτη, αναφερόμενος σε όλα αυτά τα γνωστά, προσπαθώντας και στα Βαρόσια αλλά και σε άλλες περιοχές να κάνει ένα σοου για να δείξει ότι η κατεχόμενη Κύπρος είναι τουρκική και είναι ένα ξεχωριστό κράτος. Απλά για την ιστορία να θυμίσω ότι ο Ερντογάν με την αντιπολίτευση τώρα στην τουρκοκυπριακή βουλή, στην λεγόμενη βουλή της τουρκοκυπριακής κοινότητας, δεν είχε, που τώρα δεν πήγε να τον παρακολουθήσει, με αυτούς ξεκίνησε να συνεργάζεται, θεωρητικά γιατί θα προωθούσαν την λογική της συνεργασίας των δύο πλευρών και τώρα ξαφνικά έχει βρεθεί στην αντίπερα όχθη να λέει για δύο ξεχωριστά κράτη, με ό,τι αυτό σημαίνει για την πρόκληση του Ερντογάν. Δεν πάει καθόλου καλά στο εσωτερικό του, έτσι κι αλλιώς, και προσπαθεί να δημιουργήσει μέτωπα από παντού. Και δυστυχώς σήμερα ξεκίνησε η μέρα με μια ιδιαίτερα δυσάρεστη είδηση. Σύγχυσε σε ηλικία 81 ετών ο Τόλης Βοσκόπουλος, μυθική μορφή στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, μυθική μορφή για τα ελληνικά μαγαζιά, για το θέατρο, για τη μουσική, για τη δισκογραφία. Όσοι τον είχαν γνωρίσει μιλούσαν για έναν πραγματικά μεγαλόκαρδο άνθρωπο και πολύ ξεχωριστό. Ήταν από τους καλλιτέχνες που κάποιοι αγαπούσαν να τον λατρεύουν και κάποιοι αγαπούσαν να τον μισούν, όπως και να είναι. Άφησε το στίγμα του στην ελληνική δισκογραφία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα του τραγούδια.
από σένα ναι. Χόρεψε για την αγάπη που ήρθε να σε πάρει. Χόρεψε για σένα μόνο και για μένα ναι. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Πριν χαθεί το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε, άσε με να σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Ανεπανάληπτος και ξέχαστος. Φεύγουμε από την απώλεια του Λιβοσκόπουλου, πάμε στην σκληρή επικαιρότητα. Ξεκινάμε από την Φολέγανδρο, στην αίθουσα σύνταξη είναι η Φιωρίτα Περενιάση, για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία νέα. Προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη νέα τραγωδία, αυτή τη φορά στην Φολέγανδρο. Συνεχώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της 26χρονης Γρυφαλιάς στην Φολέγανδρο. Συγκεκριμένα φέρεται λοιπόν ότι ο 30χρονος είχε ξυλοκοπήσει την άτυχη κοπέλα πριν την πετάξει στα βράχια και την αφήσει αβοήθητη στη θάλασσα. Το θύμα φέρει χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία υποδεικνύουν χειροδικία και έρχονται σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο 30χρονος στην ανάκρισή του. Συγκεκριμένα, 26χρονη φέρει ένα ύποπτο τραύμα στο μάτι, που κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από μπουνιά. Κατά την ομολογία του, ο 30χρονος δολοφόνος επικαλέστηκε συχνούς τσακωμούς ανάμεσα στο ζευγάρι όσο βρισκόταν στο νησί, και σύμφωνα με τη συμπληρωματική κατάθεση του 30χρονου, όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής από ένα τσακωμό που είχαν επειδή πήραν λάθος δρόμο. Το ζευγάρι ήθελε να πάει κάπου αλλού και το GPS τους έβγαλε κάπου αλλού. Τώρα, ξέρουμε την περιγραφή του σκηνικού της υπόθεσης μόνο από τον καθομολογία δολοφόνο, ο οποίος περιγράφει ένα περίεργο περιστατικό που, όπως και να έχει, δεν δικαιολογεί με τίποτα τη δολοφονία. Ακριβώς, και όπως τόνισε ο ίδιος Αλέξανδρε, τσακωνόντουσαν στο αμάξι, όπως αναφέρει ο ίδιος, και ξαφνικά αρπάζει και τραβάει το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα η Γαρυφαλιά να βγαίνει θυμωμένη από το αμάξι, να βγαίνει και αυτός να την ακολουθεί. Εκεί την χτύπησε και την πέταξε, αλλά μετά φοβήθηκε και κρύφτηκε από την αστυνομία. Ναι, τώρα έχει μιλήσει και η μητέρα στα μέσα, στον Sky μίλησε πρώτη φορά. Πραγματικά συγκλονίζει με όσα λέει. Μίλησε λοιπόν και ζήτησε να περάσει ένα μήνυμα ότι η κόρη της να είναι η τελευταία που πέφτει θύμα στα χέρια ενός άνανδρου, και παρακάλεσε και τις άλλες μητέρες να μεγαλώνουν τα αγόρια διαφορετικά, Αλέξανδρα. Ναι, έχει και αυτή δύο γιους και ξέρει τι σημαίνει αυτό. Την Τρίτη θα απολογηθεί αύριο στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Έτοιμος λοιπόν θα πρέπει να είναι την Τρίτη για να απολογηθεί ο 30χρονος. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για την προφυλάκησή του αναμένεται να ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Οπότε ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία. Μέχρι τότε όμως να πούμε ότι θα είναι κρατούμενος. Νωρίτερα ο εισαγγελέας Νάξο άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αδίκημα που επισύρει έως και ποινή ισόβιας κάθαρξης. Φιωρίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Φεύγουμε, αλλάζουμε θέμα. Ας είναι το τελευταίο περιστατικό γυναικοκτονίας που συζητάμε, δολοφονιών γενικότερα, αλλά και γυναικοκτονίας που συζητάμε αυτό το καιρό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κορονοϊό. Ματίνα Πολυχρόνου είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Είχαμε ενημέρωση πριν από λίγο από τους καθήλυνα αρμόδιους. Μεγάλη ανησυχία. Η μετάλλαξη Δέλτα ειδικά είναι που ανησυχεί τους ειδικούς και γι' αυτό ανακοίνωσε και ο ΔΗ κάποια σοκαριστικά, θα λέγαμε, στοιχεία, γιατί από τις 17 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου εντοπίστηκαν 856 δείγματα, από τα οποία τα 760 ήταν στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος. Από αυτά τα 466 αφορούν στην μετάλλαξη Δέλτα. Και χαρακτηριστικό είναι, επειδή έχουμε και το θέμα με τα νησιά τον τελευταίο καιρό, ότι και
στην Κρήτη το 80% των κρουσμάτων είναι με τη μετάλλαξη Δέλτα. Στην ενημέρωση ακόμη η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Θεοδωρίδου, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στο ερώτημα που τέθηκε σχετικά με το αν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού περιέχουν εμβρικά κύτταρα και είπε συγκεκριμένα ότι δεν τίθεται ζήτημα χριστιανικής ηθικής γιατί δεν περιέχονται αυτά τα κύτταρα στα εμβόλια και επίσης είπε για ακόμη μια φορά ότι δεν ισχύει ο όρος πειραματικό εμβόλιο για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού καθώς έχουν γίνει πάρα πολλές δοκιμές. Mm-hmm. Τώρα το θέμα με τα νησιά έχει φέρει πονοκέφαλο σε κυβέρνηση και ειδικούς. Είχαμε τη Μύκονο όπου να θυμίσουμε ότι έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα έως τις 26 Ιουλίου, περιορισμός μετακινήσεων από τη 1 έως τις 6 τα ξημερώματα, αλλά και απαγόρευση της μουσικής για όλο το 24ωρο. Ναι. Στα κάγκελα είναι οι επιχειρηματίες εστίασης οι οποίοι λένε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί εν μέσω της τουριστικής περίοδου. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν είχε να γίνει μάλλον οι κατάλληλες προετοιμασίες ούτε από τους επιχειρηματίες, αλλά ούτε από την κεντρική διοίκηση, ώστε να αντιμετωπιστεί ένα σενάριο αυξημένων κρουσμάτων όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί. Είναι χαρακτηριστικό για το πόσο υψηλό είναι το επιδημιολογικό φορτίο της συγκεκριμένα στη Μύκονο, όπου επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα. Το 46% των κρουσμάτων εντοπίζεται στην εστίαση mm-hmm. και στην ψυχαγωγία. Είναι όμως και άλλα νησιά τα οποία ανησυχούν. Είναι η Σαντορίνη, είναι στην Κρήτη το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο και είναι και η Ήος. Εκεί να θυμίσουμε τώρα ότι σε αυτά τα νησιά πρέπει οι εργαζόμενοι στην εστίαση να κάνουν δύο τεστ την εβδομάδα, ένα rapid και ένα self-test. Το ενδεχόμενο, πιθανό ενδεχόμενο είναι να αυξηθούν τα τεστ αυτά και να πρέπει να κάνουν τρία τεστ ανά 10 ημέρες ή μέσα στην εβδομάδα. Ένα άλλο πιθανό ενδεχόμενο το οποίο εξετάζει η κυβέρνηση είναι οι εργαζόμενοι στην εστίαση να μετακινηθούν, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι να μετακινηθούν σε άλλα πόστα ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τον κόσμο και φυσικά φαίνεται ότι τα τοπικά lockdown είναι μονόδρομος, το είπε και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βορύδης, μιλώντας το πρωί σε συνέντευξή του, είπε ότι δεν αποκλείεται να πάρθουν περιοριστικά μέτρα και σε αυτά τα νησιά, εάν συνεχίσουν να είναι αυξημένα τα κρούσματα, γιατί σήμερα είχαμε, Αλέξανδρε, στην Κρήτη 221 κρούσματα. Ναι, όλο και ανεβαίνει ο αριθμός εκεί. Από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τον κατοίκον εμβολιασμό. Δεν πέτυχε το σενάριο να εμβολιάζουν οι ιδιώτες γιατροί, άρα πάμε στα κέντρα υγείας πια ή σε συνεργεία από τα κέντρα υγείας, δημιουργώντας όμως πρόβλημα στη λειτουργία των κέντρων υγείας έτσι με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Το σενάριο αρχικά προέβλεπε να είναι ιδιώτες γιατροί οι οποίοι θα συνδράμουν, όμως δεν υπήρξε απαραίτητη ανταπόκριση και γι' αυτό το λόγο συνεργεία των κέντρων υγείας, κατά τόπους κέντρων υγείας, θα προβαίνουν στον εμβολιασμό. Από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα, όπως είπε και νωρίτερα στην ενημέρωση ο κύριος Θεμιστοκλέους. Θα κλείνεται αυθημερών το ραντεβού και είναι σημαντικό αυτό τουλάχιστον. Θα το κλείνουν είτε ιδιώτες γιατροί, είτε του δημοσίου τομέα και να πούμε ότι θα είναι για ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρά κινητικά προβλήματα ή περιπτώσεις βαριάς ψυχικής ή νοητικής νόσου όπως με Αλτσχάιμερ. Ματίνα Πολυχρόνη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Η Μύκονος είναι ένα παράδειγμα ότι ο τουρισμός και η διασκέδαση δεν μπορούν να λειτουργούν χωρίς υποχρεωτικό εμβολιασμό στους εργαζόμενους, επισήμανε ο καθηγητής πνευμονολογίας ο κύριος Βασιλακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή Σημείο Αναφοράς με την Φραντζέσκα Σαβοργινάκη. Η Μύκονος είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας διδάσκει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής επαναλειτουργία του τουρισμού και κυρίως της διασκέδασης με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει τα παλαιότερα χρόνια χωρίς να κάνουμε μαζικό εμβολιασμό. Τα νησιά γεμίζουν με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι, όπως κατά μίσονα λόγο συμβαίνει στην Μύκονο, που μαζεύτηκαν πολλοί άνθρωποι νέοι σε ηλικία που δεν ήταν εμβολιασμένοι, που απλά είχαν, όσοι είχαν και ελέγχθησαν, αρνητικό μοριακό ή rapid test. Η πιθανότητα από αυτούς, σημαντικός αριθμός, να ήταν μολυσμένοι και να μην το έδειξε το τεστ, ήταν αρκετά μεγάλη. Αν δείτε δε και τον τρόπο διασκέδασης που στα στενά σοκάκια της ανέμορφης Μυκόνου, οι περισσότεροι κυκλοφορούσαν χωρίς μάσκες, χωρίς να τηρούν τις αποστάσεις.
Μένουμε στη Μύκονο και στο θέμα του τουρισμού. Εύα Σουλούκο εδώ μαζί μου στο στούντιο. Προβληματισμένοι ιδιαίτερα οι άνθρωποι του τουρισμού. Λένε ότι μετά από τις αποφάσεις έχουν αρχίσει και να φεύγει κόσμος από το νησί, αλλά και να υπάρχουν πολλές ακυρώσεις. Προβληματισμός και αβεβαιότητα στον κλάδο του τουρισμού για τη Μύκονο. Έχουν οδηγήσει, οι ίδιοι λένε ότι έχει οδηγήσει αυτά τα μέτρα έχουν οδηγήσει σε ακυρώσεις. Και οι ξενοδόχοι μάλιστα εκφράζουν την ανησυχία του για το να λήξει προώρα η φετινή τουριστική σεζόν, μιας και είναι αυτή τη στιγμή είναι το επίκεντρο της συζήτησης. Αβεβαιότητα έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη και το lockdown για τους Βρετανούς τουρίστες που έχει παγώσει τις αφήξεις τους στη Μύκονο. Και παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι ταξιδιώτες στη Βρετανία μπορούν να ταξιδεύουν στις πορτοκαλί περιοχές χωρίς να χρειάζονται να μένουν σε καραντίνα αργότερα, παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι διστακτική. Οι επιχειρηματίες μιλούν για καταστροφή. Μιλούν για καταστροφή, πολλοί τουρίστες είναι αυτοί που εγκαταλείπουν από το πρωί του Σαββάτου το νησί και πηγαίνουν σε άλλα νησιά προκειμένου να διασκεδάσουν. Να πούμε βέβαια πως μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Τουρισμού είπε ότι δήλωσε πως κανένας δεν φεύγει από το νησί, από τη Μύκονο, αλλά υπενθυμίζεται ότι η μουσική έχει σταματήσει στο νησί, ότι μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα οι υπάλληλοι της εστίασης ζητούν να φύγουν οι πελάτες από τα καταστήματα και ξεκινάει η απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας που διαρκεί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μάλιστα. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά και στο κλίμα που δημιουργήθηκε, η Daily Mail έχει ένα δημοσίευμα σήμερα που μάλλον τα λέει λίγο αρνητικά σε σχέση με τις εξελίξεις για τους Βρετανούς τουρίστες και την Ελλάδα. Η Daily Mail, όπως είπες και εσύ, πιστεύει πως η Ελλάδα θα επιστρέψει στις χώρες που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, που οι τουριστικοί παράγοντες πιστεύουν πως θα είναι στους πορτοκαλί ζώνες λόγω της αύξησης των κρουσμάτων που είναι σημαντική λόγω της διασποράς του κορονοϊού στη χώρα μας και ειδικά στη Μύκονο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει πολύ δύσκολο το ταξίδι των Βρετανών για την Ελλάδα σε μια έτσι και αλλιώς πολύ δύσκολη τουριστική περίοδο με όλα αυτά που έχουν γίνει. Βασιλόγου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μένουμε στο εξωτερικό, από εκεί που περιμένουμε να έρθουν τουρίστες. Δεν πέφτει κανένας από τα σύννεφα όταν μαθαίνει για υποθέσεις κατασκοπίας. Ίσως καμιά φορά να μας εντυπωσιάζει το πόσο εύκολα γίνεται αυτό. Ο Κώστας Αργυρός μαζί μου στο στούντιο. Η ζωή δίνει τα καλύτερα σενάρια για ταινίες. Ναι, και όποιος έχει δει ταινίες μάλλον έχει μια μικρή γεύση για το πόσο εύκολα μπορεί το κινητό σου να αποδειχθεί ο μεγαλύτερος χαφιές, πώς να το πω. Ναι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που έχουν σήμερα σοβαρές μεγάλες εφημερίδες όπως ο Guardian, Le Monde και η Washington Post, μετά από έρευνα 80 δημοσιογράφων, υπάρχει αυτό το περιβόητο λογισμικό με το όνομα Pegasus, Ισραηλινής κατασκευής, μια Ισραηλινή εταιρεία το έχει κατασκευάσει. Οι Ισραηλινοί έχουν και άλλες εταιρείες με ειδίκευση σε αυτό. Το οποίο μπορεί να κατασκοπεύσει τις κινήσεις σου, το email σου, τα τηλεφωνήματά σου, τις φωτογραφίες σου, τα πάντα τέλος πάντων που έχεις στο κινητό σου. Και σύμφωνα με το δημοσίευμα, τουλάχιστον 50.000 τηλέφωνα βρίσκονταν στη σχετική λίστα. Ανάμεσά τους και 180 δημοσιογράφοι πολύ μεγάλων μέσων, όπως είναι τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, το Associated, το Reuters, το CNN, το France 24. Το Bloomberg, εντυπωσιάζει η λίστα. Όλα τα μεγάλα μέσα, ο Economist, η New York Times. Φαίνεται ότι κάποιες κυβερνήσεις, τουλάχιστον 10, και ανάμεσά τους είναι και μια ευρωπαϊκή, ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι, αλλά η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν. Φαίνεται λοιπόν ότι 10 κυβερνήσεις έχουν αγοράσει αυτό το λογισμικό. Το ερώτημα είναι πώς ακριβώς το έχουν χρησιμοποιήσει. Από ό,τι λέγεται, χρησιμοποιείται για να κατασκοπευθούν οι κινήσεις είτε αντίπαλων πολιτικών, είτε κάποιων ακτιβιστών, είτε δημοσιογράφων και διπλωματών. Οι εφημερίδες λένε ότι θα έχουμε αποκαλύψει το επόμενο διάστημα. Κάποιες χώρες που αναφέρονται, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία τελευταία μάλιστα έχουμε και έναν πολιτικό έρωτα εμείς εδώ στην Ελλάδα, ναι, λένε ότι δεν χρησιμοποιούνται αυτά παρά μόνο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Μένει να αποδειχθεί, γιατί οι εφημερίδες υπόσχονται και νέες αποκαλύψεις τις επόμενες ημέρες. Η ίδια η εταιρεία λέει ότι δεν γνωρίζει πώς χρησιμοποιούν το πρόγραμμα αυτό οι πελάτες της, ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το αν θα το χρησιμοποιήσουν για να κατασκοπεύσουν τρομοκράτες ή δημοσιογράφους είναι δουλειά των κυβερνήσεων. Είναι ένα ερώτημα. Ανάμεσα στις χώρες που ξεχωρίζουν είναι σίγουρα, όπως είπαμε, από πλευράς Ευρώπης η Ουγγαρία, αλλά και τα Εμμυράτα με περίπου 10.000 διευθύνσεις και το Μεξικό με 5.000 διευθύνσεις, τηλεφωνικές διευθύνσεις εννοώ.
Και βεβαίως είναι μια ιστορία που, όπως είπες, θυμίζει πολύ έτσι κατασκοπικές ταινίες και δείχνει ότι τελικά η τεχνολογία πολλές φορές δεν είναι πάντα προς όφελός μας, ειδικά εμάς των δημοσιογράφων. Οι σκηνές αυτές που βλέπουμε να πετάνε τα κινητά από τα παράθυρα για να μην μπορούν να τις εντοπίσουν, τελικά δεν είναι και πολύ μακριά από την πραγματικότητα, από ό,τι φαίνεται. Όποιος έχει κάνει έστω και λίγο ρεπορτάζ που ξεφεύγει της κανονικότητας, έχει αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας και δίκτυα εναλλακτικά, προκειμένου και να μην εντοπίζεται και να μην χακάρεται και να μην μπορούν να μην ελέγχεται. Είναι δεδομένο αυτό. Μένει να δούμε τις επόμενες μέρες τι άλλο θα μάθουμε. Θα έχει πολλά επεισόδια το συγκεκριμένο σύριαλ, είναι δεδομένο. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Φεύγουμε από τις ταινίες κατασκοπίας που έρχονται από την ζωή. Πάμε στο αυτοδιοικητικό δελτίο Ματινό Πολυχρόνη, στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψε η Περιφέρεια Αττικής με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Υπουργείο Εσωτερικών για την ενίσχυση αποδοτικότητας μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου της Περιφέρειας. Συνεδρίαση σήμερα για το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο προϋπολογισμός για το 2022 και οι προτάσεις των Δήμων σχετικά με το νομοσχέδιο για την διαχείριση των αποβλήτων, μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των θεμάτων. Άρχισε η υποβολή αιτήσεων από εργαζόμενους γονείς για το βάουτσερ φιλοξενίας των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Πρόκειται για το πρόγραμμα οικονομικής στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Οι γονείς μπορούν να εγγράψουν δωρεάν τα παιδιά τους έως τις 3 Αυγούστου. Με το σύνθημα «Μη μασάς, πες ναι στη ζωή, πες ναι στο εμβόλιο», συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ενημέρωσαν νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών σχετικά με τα ωφέλη του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Και κλείνοντας τις δυνάμεις τους, ενώνουν η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, οι οποίοι υπέγραψαν τριετές μνημόνιο συνεργασίας. Μέσω ενός διαφημιστικού σπότ, οι φορείς στόχο έχουν να αναδειχθεί η πρωτεύουσα ως ιδανικός τουριστικός προορισμός. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνει για σήμερα το αυτοδιοικητικό δελτίο. Ματίνα Πολυχρόνη, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Στέλιος Αρέσκος εδώ για τα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει. Γιάννης Αντετοκούμπο εντυπωσιάζει και στο γήπεδο, αλλά και στη ζωή. Με την σοβαρότητά του, με ένας άνθρωπος που δεν δείχνει καθόλου ότι είναι 26 χρονών. Πατάει στα πόδια του πολύ σταθερά. Ναι, και βρίσκεται μια ανάσα από το δαχτυλίδι του που τα θετεί. Ναι, το γύρισε και τώρα πάει για να το γύρισε σηκώσει. Και πάει για να το σηκώσει. Αυτό που λες, ξημερώμα Τετάρτη είναι ο μεγάλος τελικός. Το Μιλγόκι ζει για αυτό το παιχνίδι. Είναι το μόνο που του λείπει και το αξίζει και με το παραπάνω. Και νομίζω ότι θα είναι το πρώτο σε πολλά που έχει να πάρει δαχτυλίδια στη πορεία του. Γιατί είναι και μικρός. Να είναι υγιής. Να γίνει η αρχή, ναι, και να είναι υγιής σίγουρα. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Εδώ στα δικά μας, ανοιχτός ο ευρωπαϊκός δρόμος για τις ομάδες μας. Ναι, η κλήρωση πραγματικά δίνει το δικαίωμα να ελπίζουν όλες οι ομάδες μας, όχι μόνο ο Ολυμπιακός, που αν δούμε την κάρτα με την κλήρωση έτσι όπως βγήκε σήμερα από την UEFA. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εφόσον προκριθεί, ακριβώς, είναι εύκολος ο δρόμος, εφόσον προκριθεί θα έχει την Τιμούρα από τη Σλοβενία ή τη Λουντογκόριτς από τη Βουλγαρία. Μπορεί λοιπόν από τον τρίτο προκριματικό γύρο να πάει στα play-off, όπου εκεί θα είναι σαφώς πιο δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ, που είναι ήδη στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference, θα έχει την Τουντελάνς ή την Bohemians αντίπαλο. Ποια από τις δύο θα προκριθεί. Η ΑΕΚ παίζει με τη Βελέζη την Πέμπτη. Από εκεί και πέρα, αν περάσει, Έλσμπροκ Σουηδία ή Μιλσάμι Μολδαβία. Και ο Άρης με την Αστάνα την Πέμπτη, αν περάσει λοιπόν από την ομάδα του Καζακστάν, θα βρει απέναντί του την Κουόπιο ή την Βόρσκλα Πολτάβα. Καμία από τις δύο δεν είναι φόβητρο. Νομίζω ότι ξεκάθαρα είναι στα, μέτρα είναι στα πόδια των ελληνικών ομάδων και των ποδοσφαιριστών να πάνε παρακάτω. Στέλιος, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, εμείς πριν κλείσουμε να δούμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό.
Επισκόπηση τέλος και για σήμερα. Ραντεβού αύριο σε 7.30 με την επικαιρότητα όλης της ημέρας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, ψυχραιμία.